σε ένα ξενοδοχείο που φιλοξενεί περίπου 100 πρόσφυγες από διάφορες χώρες. Και ενώ οι άνθρωποι είναι με τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, ήρεμοι και φιλικοί, κάποτε υπέστησαν μια επίθεση από τους κατοίκους, απολύτως απαράδεκτη. Η Ελλάδα, οι Έλληνες έχουν ζήσει την ξενιτιά, έχουν ζήσει την προσφυγιά και αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι πρόσφυγες και μετανάστες είναι όπως είναι οι Έλληνες, όπως ήταν οι Έλληνες στη Γερμανία, στην Αμερική, στον Καναδά και σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς το ίδιο. Τα προβλήματά τους είναι πολλά. Τα προβλήματά τους είναι τα γενικότερα προβλήματα που έχουν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Είναι οι καθυστερήσεις που υπάρχουν στο άσυλο, είναι η έλλειψη ελληνικής γλώσσας, άρα λοιπόν η μη δυνατότητα ένταξής τους εύκολα στην ελληνική κοινωνία, είναι η έλλειψη δουλειάς, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επαγγέλματα, είναι ειδικευμένοι σε διάφορες, άλλος είναι υδραυλικός, άλλος είναι ηλεκτρολόγος, άλλος είναι μπαρίστας, άλλος είναι επιστήμονας. Είναι μια διαδικασία που θα πρέπει σύντομα να προχωρήσει και προς αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον εμείς θέλουμε να κινηθούμε. Μειοψηφία συμπαράστασης βέβαια υπάρχει και είναι ιδιαίτερα λοιπόν πιο είναι αξιόλογη. Με καταλαβαίνεις, έτσι, είναι, εκτοξεύονται στα μάτια μας αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται με θετική ας πούμε διάθεση. Παρόλο που υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις στην αρχή και φάνηκε ότι ξαφνιάστηκε η κοινωνία των Βιλίων, έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι να βγαίνουν στο χωριό και να συναλλάσσονται με τους εμπόρους, να συζητάνε. Πολλές φορές και εγώ μάλιστα τους έχω ακολουθήσει και έχω πάρει την κοινή γνώμη, έτσι, μια ιδέα για το τι λένε οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι πολύ φιλικοί και μου λένε πάντα είναι ευπρόσδεκτοι αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν εδώ πέρα, να συμβιώσουμε σε αυτό το χωριό των Βιλίων. Ανθρωπιά να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, όχι μόνο κατά το συμφέρον των προσφύγων, αλλά και κατά το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της τοπικής κοινωνίας. Μαζί με τους πρόσφυγες, μαζί με τους μετανάστες και τις μετανάστριες, μαζί με τα παιδιά τους, θέλουμε να ζήσουμε μαζί. Θέλουμε να πιούμε καφέ μαζί, να μιλήσουμε, να κουβεντιάσουμε, να κάνουμε πολιτισμό, να μάθουμε γράμματα, να μάθουν γράμματα, να μάθουμε τη γλώσσα τους, να μάθουν τη δική μας γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από την οποιαδήποτε βοήθεια θέλουμε να τους δώσουμε και θα τους δώσουμε, θέλουμε να είναι γνωστό ότι θα αποτελέσουμε μαζί με φίλους, συντρόφους, αλληλέγγυους πολίτες, θα είμαστε ασπίδα σε κάθε ρατσιστική και ξενοφοβική επίθεση που αυτοί οι άνθρωποι θα δείχνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι από τον Κουρδιστάν. Λίγο σιγά σιγά μη ατάλλαμψου μαθαίνω. Μαθαίνω αγγλικά, ελληνικά. Και μιλάω ελληνικά.